Το γνωστό τηλεπαρουσιαστή μεγάλου αθηναϊκού καναλιού, Χρήστο Νέζο, είχε στη συντροφιά του το ένα τσάνελ στην κάλυψη του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Καλησπέρα σου. Καλησπέρα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κάθε χρόνο κοντά μας, εδώ πέρα στην Ξάνθη, κοντά μας. Καβάλα μας, εμείς δεν πειράζει. Το ξέρω, θα στα έλεγα τώρα. Λοιπόν. Εγώ η δική μου είναι μάλλον η χαρά. Ναι. Αυτό το καρναβάλι δεν είναι της Ξάνθης. Όχι. Μπράβο, να μην μπερδευόμαστε. Πρώτα απ' όλα είναι καρναβάλι της Θράκης. Είναι της Κομωτινής, της Αλεξανδρούπολης, της Ορεστιάδας και πάμε από την άλλη πλευρά τώρα. Εδώ. Είναι της Καβάλας, όπως δίνει το παρόν κάθε χρόνο εδώ. Ευχαριστούμε. Και περνάμε και στη Δράμα και στην. Πάμε και στη Δυτική Μακεδονία, σε όλες τις πόλεις, αν και έχουν και εκεί καρναβάλια. Εμείς τους στέλνουμε την αγάπη. Αλλά η καρδιά της Βόρειας Ελλάδας χτυπάει στην Ξάνθη. Το καρναβάλι της Ξάνθης είναι χαρακτηριστικό, πιστεύω, και είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ, με βάση το κλίμα. Οικονομική κρίση, κλάματα, κρίνια κλπ. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο και γενικώς τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση είναι μια ανάσα αναπνοή για τον κόσμο. Ακριβώς όπως τα λες είναι. Νομίζω ότι όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι άνθρωποι, όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στους συλλόγους και κάνουν το καρναβάλι αυτό, γιατί το καρναβάλι αυτό η διαφορά του είναι ότι το κάνουν πολιτιστικοί σύλλογοι. Νομίζω έχουν βάλει ένα στίχημα με τον εαυτό τους. Πρέπει να είναι πιο γεροί, πιο δυνατοί, γιατί όπως και εμείς όλοι μας, όπως και οι φίλοι τηλεθεατές μας βλέπουν, αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα προβλήματα. Έχουν βάλει στοίχημα με τον εαυτό τους να είναι ακόμη καλύτεροι από πέρυσι και να μεταδώσουν τις χαρές της αισιοδοξίας σε όλους που θα μας βλέπουν. Μπορούν οι εταίροι μας να μας κατεβάσουν το ηθικό, ναι ή όχι? Όχι, πιστεύω. Κοίταξε, είμαστε Έλληνες. Νομίζω κάπως προσπάθησαν, ναι. Αλλά νομίζω η ψυχή του Έλληνα έχει αποδείξει με την ιστορία. Παιδιά, σωστά, παιδιά, ναι. Ότι δεν μπορεί. Να πτωηθεί. Μπορεί να λυγίζεις για λίγο, που είναι φυσικό. Λυγίζουμε για λίγο, αλλά και πάλι μην ξεχνάς ότι εδώ στην περιοχή έχουν βγει οι πιο δυνατοί μαχητές του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σωστός. Τώρα τι να πτωηθούν τώρα οι Θρακιώτες και οι Μακεδόνες από το. Εντάξει, συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Από τη Μέρκελ και, και την παρέα τη. Έλα. Θα απολαύσουμε φυσικά την παρουσίαση. Η E3 σήμερα εδώ πέρα, όπως κάθε χρόνο. Είναι για πρώτη φορά. Όχι. Πρώτη φορά είναι. Είναι η πρώτη φορά η E3 και μου έκανε, όπως και κάνει και εντύπωση, είναι η πρώτη φορά που η E3 μετά από τόσα χρόνια που θα μεταδώσει το καρναβάλι της Ξάνθης. Έχουν χωρίσει την Ελλάδα στα δύο. Μάλιστα. Είπαν η κεντρική διοίκηση της ΕΡΤ ότι από τη Λάρισα και πάνω ανήκετε στην E3. Από τη Λάρισα και κάτω ανήκετε στην ΕΤ. Τι καλό αυτό, παιδιά. Είναι καλό ή κακό, δεν ξέρω. Για τηλεόραση καλό είναι, χωρίζουμε. Δηλαδή, αγαπητέ αφεντικό, θα το χωρίσουμε κι εμείς. Α, ναι. Ναι. Ωραία, εσείς είσαστε σε όλη την. Όχι, εσείς απευθύνεστε παντού. Εγώ σας παρακολουθώ και στην Αθήνα και την εκπομπή σου ειδικά. Βγάζεις και φίλους μου στην εκπομπή σου. Έχουμε κλείσει να έρθω κι εγώ στην εκπομπή σου. Να τα λέμε, βέβαια, δίνω υπόσχεση. Καλά να περάσουμε. Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία. Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Να ευχηθώ και σε όλους τους ακροατές σας, μάλλον τηλεθεατές σας, υγεία. Υπομονή και θα έρθουν βέβαια και καλύτερες μέρες. Αισιόδοξο μήνυμα. Και να ποιον ανακαλύψαμε, ο γνωστός δημοσιογράφος του Star Γρηγόρης Μπάκας, που διαρκώς ευνηδιάζει τον κόσμο, αυτή τη φορά ευνηδιάστηκε από τον δικό μας Διογέννη Χαραλαμπίδη. Μέχρι στιγμής σε παίρνουν, παίρνει συνέντευξη, τώρα σε παίρνουμε εμείς. Καλησπέρα Διογέννη. Καλά είσαι. Καλά, καλά. Πρώτη φορά εδώ! Πρώτη φορά στην Ελλάδα! Όπα, όπα, κάτσε τώρα! Εσείς εκεί πέρα κάτω δεν μας είπες ότι εδώ πέρα πάνω! Ναι, θα το θέλαμε πολύ, αλλά είναι η απόσταση στη μέση. Αλλά οφείλω να ομολογήσω πρώτη φορά εδώ, δεν θα είναι σίγουρα η τελευταία. Μάλιστα, δεν μου αλλά δεν είσαι ντυμένος. Εγώ θα τυφώ σε λίγο. Σιγά σιγά θα με βάφουν, να με κάνουν, θα τυφώ. Ξέρεις, είναι η διαρκεία στον τυφό μου. Ανακρούπ και εμφάνιση. Γενικώ τα νέα σας καλά είναι. Συγγνώμη. Τα νέα σας καλά είναι. Σήμερα εδώ πέρα το Star. Θα παρουσιάσει και θα δείξει εικόνα κάτω, Θα δείξει εικόνα κάτω. Πάντως όλη την Ελλάδα. Ναι, 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 θα ξεκινήσει από εδώ. Ξέραμε για το καρναβάλι της Ξάνθης ότι είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, αλλά το διαπιστώσαμε και από εδώ. Οπότε έπρεπε να το διαπιστώσουμε. Μάλιστα. Αν θες να ντυθείς, ντύσου με εμένα, έχω ντυθεί άφραγκος. Έλα. Αν δεν έχεις το λοιπόν, τη δική μου είμαι άφραγκος. Μ' αρέσει, είναι ωραίο, μ' αρέσει. Τσέπες. Και εγώ κοίταξα, δεν έχω χαρτιά, δεν έχω τίποτα.